κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας άλλη μια φορά. Δημοσθένης Ζαβέτας, καθηγητής καλών τεχνών στο πανέμορφο Παρίσι, παρακαλώ, που ταξιδεύει όλο, σε όλο τον κόσμο και διδάσκει τον ελληνικό πολιτισμό. Πάμε όμως στην Θεσσαλονίκη και εκεί καλησπέριζουμε την κυρία Σοφία Τσιπτσέ, δικηγόρο. Καλησπέρα σας, κυρία Τσιπτσέ. Καλησπέρα σας. Ναι. Το θέμα είναι ότι, κύριε Καλόγερε, ότι εδώ πέρα βλέπουμε να, γίνεται, να επιχειρείται μια σταδιακή μείωση μισθών. Δεν μπορεί λοιπόν από τη μία να βλέπουμε μια μελλοντική, σχεδόν σίγουρη σταδιακή μείωση μισθών ή μια αναπροσαρμογή μισθών και να μην βλέπουμε μια αναπροσαρμογή χρεών, πέρα από το ότι έχει δίκιο η κυρία Τσιμτσέ για το θέμα της συμφωνίας κτλ. Η άποψή μου ότι πολιτικά θα έπρεπε να υπάρχει μια αναπροσαρμογή των χρεών, να μπορέσει να συμβαδίσει με την αναπροσαρμογή των μισθών, η οποία είναι σίγουρο ότι έρχεται, εγώ τουλάχιστον το βλέπω στη Γαλλία, μετά την COVID εποχή. Το βλέπω άμεσα στη Γαλλία καθημερινά. Ο κύριος Ζαβέτας ζει στη Γαλλία και βλέπετε, κύριε Ζαβέτα, τις δυσκολίες της γαλλικής οικονομίας, όχι της ελληνικής που είναι υποδέσεις. Όχι, της γαλλικής οικονομίας και τους μισθούς οι οποίοι έχουν πέσει. Υπάρχει ένα όριο βέβαια, αλλά και πάλι αυτό το όριο συζητείται για να υπάρξει αναπροσαρμογή. Ο κόσμος διαμαρτύρεται. Άρα λοιπόν εδώ πέρα ο Μακρόν πιέζεται για να κάνει μια αναπροσαρμογή, όχι μόνο προς τα κάτω, αλλά και προς τα πάνω. Αναλογική αναπροσαρμογή των μισθών και των χρεών. Άρα πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια καλή περίπτωση όταν υλοποιηθεί στη Γαλλία να μπορέσει να πάρει και μια μορφή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έτσι θα είναι πιο δίκαιο και πιο σωστό δηλαδή για τον κόσμο. Μάλιστα. Πάντως, για να πριν πάμε στον κύριο Κουκόρη, κύριε Τσιπτσέ, να πούμε πως βλέπω, όπως είπατε και εσείς, ότι ουκ λάβεις παρτού μη έχοντος. Να πάμε λίγο και στον καθηγητή, τον κύριο Ζαβέτα. Να πάμε και λίγο να πάρουμε άρωμα Γαλλίας, έτσι. Ναι, αυτό που, να συνεχίσω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κουκόρης, το οποίο ήταν ορθόν. Θα ήθελα να σας βάλω λίγο μπροστά στο θέμα της ευρωπαϊκής αλλαγής των εργατικών χεριών. Προσέξτε, είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στη λεγόμενη νέα επανάσταση. Έτσι, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπαίνουμε στην περίοδο της ρομποτικής. Αυτή η αλλαγή εργατικών χεριών πιστεύουν οι Ευρωπαίοι ότι θα απασχοληθεί μέσα από τη νέα μορφή των μέσων παραγωγής, τα οποία είναι πια η σύγχρονη τεχνολογία. Άρα λοιπόν, πολλοί από τους εργάτες και ειδικά οι νέοι εργάτες θα μετακινηθούν όλοι προς τεχνολογικές υποχρεώσεις. Αλίμονο κυρίως σε αυτούς που είναι μεταξύ 50 και πάνω, οι οποίοι εφόσον δεν θα έχουν την ειδίκευση των τεχνολογικών ειδικοτήτων, αυτοί θα αναγκαστούν να βρουν άλλου είδους μορφών εργασίας. Αλλά μέχρι τα 50, όσοι γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες, αυτοί μπαίνουν πια στην περίοδο της ρομποτικής, αυτή που εγώ ονομάζω η μετα-COVID νέα εργατική πραγματικότητα. Εδώ, κύριε καθηγητά, πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι η καταγραφή η οποία υπάρχει από πλευράς προβλέψεων μετά το 2025 θα είναι σε νέα τεχνολογικά δεδομένα. Ακριβώς. Άρα απαιτείται η ίδια η πολιτεία να προσανατολίσει τους εργαζόμενους προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχοντας μέσα και εκπαιδευτικά εργαλεία τέτοια, ώστε να είναι έτοιμοι στη νέα εποχή και στα νέα δεδομένα. Αυτό κάνει η Γαλλία, κύριε Κουκόρη. Αν η πολιτεία μέσα από κάποια σεμινάρια, ενημερωτικά, εκπροφωτικά, δεν στρέψει ίδια τους εργαζόμενους προς αυτή την κατεύθυνση, τότε είναι και ευθύνη της πολιτείας, η οποία χαράσει και τις πολιτικές. Ήδη ακούω τώρα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ή άκουγα και την Υπουργό Παιδείας που μιλούσε για νέα τεχνολογικά δεδομένα. Το ζητούμενο είναι όμως στην πράξη τι κάνουμε. Είναι ανάγκη η πολιτεία να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Κύριε Κουκόρη, στη Γαλλία, απλώς για πληροφορία σας το λέω, αλλά και ειδικότερα στις ευρωπαϊκές χώρες με βάση τα ταξίδια που κάνω, αυτό το πρόγραμμα των σεμιναρίων υπάρχει και λίγο πριν και πριν ακόμη από τον κορονοϊό. Αλλά στον κορονοϊό πήρε μεγάλη διάσταση και όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται πλέον. Κατά συνόπιο, κύριε καθηγητά, συμφωνούμε ότι οι ανάγκες παίρνουν την έννοια της επιτακτικότητας. Ακριβώς. Είναι αυτή τη στιγμή αναγκαία και απαραίτητα τα μέτρα για την εκπαίδευση των εργαζομένων προς μια νέα κατεύθυνση. Μου έλεγε ένας φίλος μου ότι στην Αγγλία, και όταν είχα πάει και μια φορά εκεί στη σχολή διακυβέρνησης, στα τεχνολογικά δεδομένα ήταν 20 χρόνια πιο μπροστά από εμάς. Είναι υποχρέωση του κράτους να βρίσκει τρόπους με δικηγόρους, με λογιστές, με γραφιάδες να κάνει αυτή τη δουλειά. Για να ακούσετε να και μια εμπειρία στη Γαλλία. Όποιος θέλει να πάρει σύνταξη,
6 μήνες πριν τηλεφωνάει σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, σε αυτό μιλάει, συνομιλεί αμέσως, δηλαδή χωρίς δυσκολία, βγαίνει κάποιος, του δίνει κάποιο στοιχεία, του φτιάχνει ένα, γι' αυτό μίλαγα πριν για τεχνολογία, ένα ειδικό κωδικό αριθμό, αν θέλετε ένα μικρό site, προσωπικό site στο οποίο μπαίνει μέσα και από εκεί και πέρα, με βάση αυτό, θέτει ερωτήματα, δεχόμενος τις απαντήσεις άμεσα και ταυτόχρονα, εάν πει πόσα χρήματα θα πάρω και πότε θα τα πάρω, αμέσως την επόμενη μέρα έχει την απάντηση και ξέρει από πότε ξεκινάει το λαμβάνει της σύνταξης. Είναι ένας μηχανισμός τον οποίο έχει αναλάβει το κράτος και εμείς νομίζω ότι είναι καιρός να το κάνουμε και εμείς αυτό το πράγμα για να βοηθήσουμε να μην καλοπονείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καθηγητά, είναι άλλα κράτη. Ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς είμαστε πολύ πίσω ακόμη. Συμφωνώ, αλλά δεν θα έπρεπε κι εμείς κάποια στιγμή, εγώ το ακούω από την εποχή που ήμουν παιδί και το έλεγαν οι πατεράδες μου και οι παππούδες μου. Δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή να απλοποιήσουμε τεχνικά τα θέματα. Είναι θέμα τεχνικής, μίμησης της τεχνικής. Απλά πράγματα είναι. Γιατί να ταλαιπωρεί το κόσμος και να μην παίρνει τη συντάξη του. Απλά πράγματα. Να κάνει δύο χρόνια να πάρει τη συντάξη. Θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα σε αυτό το μοτίβο πέρα από την πολιτική άποψη του κυρίου Μητρόπουλου. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και κύριε καθηγητά και πρόεδρος του ΕΝΙΠΕΚ. Καλησπέρα κύριε Καλόγυρε, καλησπέριζω και τον κύριο Δαβέτα, σας ευχαριστώ. Κύριε Δαβέτα, θέλω λίγο δυνατότερο ήχο παρακαλώ από το κοντρόλ, σας ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, χαιρόμαστε που είμαστε και πάλι κοντά αλλά μακριά, γιατί δεν το επιτρέπει από κοντά μέσω Skype. Ακούσαμε και τον κύριο Δαβέτα για να σας κάνει κάποια ερώτηση και αυτός και να μας πει και τι γίνεται όπως και στη Γαλλία, κύριε Μητρόπουλε. Καταρχήν, νομίζω ότι το πνεύμα του κυρίου Μητρόπουλου είναι σωστό. Και εγώ θα το λέω με απλό τρόπο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ανάλυση, διότι πραγματικά στη Γαλλία έχουμε τρεις άξονες που κινείται το εργατικό στη Γαλλία και μάλιστα δεν είναι εύκολη, γιατί όπως ξέρετε τα συνδικάτα εκεί είναι πανίσχυρα και ανεξάρτητα το τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εργατικά γαλλικά συνδικάτα γράφουν κάποιες φορές τα παλιά της τα παπούτσια της αποφάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν με τοπικές συγκρούσεις και εν μέσω κορονοϊού ακόμη με αποφάσεις του Προέδρου. Τρία είναι τα στοιχεία. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, ένα βασικό στοιχείο της παγκοσμιοποίησης είναι η τελεεργασία. Δεν μπορεί να υπάρξει παγκοσμιοποίηση, άρα ταχύτατη επικοινωνία, ταχύτατη πώληση προϊόντων, άνοιγμα των προϊόντων και των αγορών, χωρίς την τελεεργασία. Άρα αυτό υπήρχε και πριν τον κορονοϊό και θα συνεχιστεί, είναι δηλαδή η βάση αυτού που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση. Ένα αυτό. Το δεύτερο στοιχείο, στα πλαίσια αυτής της αντίληψης του όλοι μαζί που θέλουν να περάσουν, και αυτό είναι προϊόν της αντίληψης παγκοσμιοποίησης, πάμε για τη λεγόμενη μερική εργασία. Αυτή η μερική εργασία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δουλεύεις λίγο εσύ, λίγο εγώ, λίγο εγώ, λίγο πολύ για να το καταλάβει ο κόσμος. Όπως όταν πάμε σε μια βραδινή, σε ένα βραδινό δείπνο, λένε σε όλους, φέρεσε λίγο αυτό, φέρεσε λίγο αυτό, φέρεσε λίγο αυτό. Κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο πριν, όπου όλοι συνεισφέρουν, αλλά εδώ η συνεισφορά δεν έχει να κάνει με τη δικιά τους διάθεση, έχει να κάνει με την υποχρεωτική νομοθεσία της μερικής εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και δεν λέω αν είναι σωστό σαν νόμος, αλλά λέω σωστή σαν παρατήρηση. Και αυτό δημιουργεί πολλές φορές και προβλήματα στην αγορά. Και το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με την απελευθέρωση του ωραρίου. Η απελευθέρωση του ωραρίου δίνει δικαιώματα στους εργοδότες να μπορούν κατά το δοκούν να αυξήσουν τα ωράρια στους εργαζόμενους, αλλά και να τους απαλλάξουν της εργασίας, το λέω ευγενικά, με κάθε τρόπο. Σε αυτά τα θέματα, τα οποία πάνε να γίνουν πανευρωπαϊκά θέματα, οι Γάλλοι και τα συνδικάτα αντιδρούν. Και δεν είναι μόνο τα συνδικάτα, δεν είναι μόνο, αν θέλετε, κομματική υπόθεση. Έχει να κάνει με αυτό που λένε οι Γάλλοι, pouvoir d'achat, δηλαδή αγοραστική δύναμη, δύναμη της τσέπης. Να μπορώ εγώ να έχω τη δύναμή μου να αγοράσω. Και οι Γάλλοι αντιδρούν. Δεν θα περάσει εύκολα στη Γαλλία μια τέτοια αντίληψη, όπως την είπατε και όπως τη συμπλήρωσα εγώ. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε πάνω σε αυτό κάτι. Ο κύριος Δαβέτας το έθεσε πολύ καλά το ζήτημα. Φέρει και την εμπειρία της Γαλλίας που έχει αρκετά ζητήματα καινοτόμα στο εργατικό δίκαιο. Ήταν παλιός μου φίλος ο Λιόν Καν, κύριε εργατολόγος, κύριε Δαβέτας. Την επόμενη είχα συμμετάσχει σε συνέδρια. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε, επειδή πολλές κυβερνήσεις, κύριε Καλόγυρε και κύριε Δαβέτα, τον τελευταίο καιρό
χρησιμοποιούν την ψηφιοποίηση της οικονομίας, την ψηφιοποίηση της εργασίας, την τηλεργασία με διάφορες μορφές. Και, ζωής. Και την ψηφιοποίηση της ιδιωτικής ζωής. Σωστό. Και την ευελιξία του χρόνου εργασίας. Κοιτάνε μέσα από την προώθηση που ως νέες καταστάσεις είναι καλοδεχούμενες, το είπε ο κύριος Δαβέτας, αλλά όλες αυτές στο βάθος, στο μυαλό των εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύονται και από συμπίεση του εργατικού κόστους. Τώρα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, κύριε Καλόγυρε, συζητιέται μια έκθεση μελετητών της Deutsche Bank για να έρθει και νόμος που να λέει ότι οι τηλεργαζόμενοι, αυτοί που θα δουλεύουν ή εξ ανάγκης ή από επιθυμία τους, έξω από την εγκατάσταση του εργοδότη, να αμείβονται λιγότερο και να φορολογούνται περισσότερο, γιατί λέει η έκθεση της Deutsche Bank, η τηλεργασία είναι προνόμιο. Δεν μεταβαίνει στην επιχείρηση ο εργαζόμενος, δεν χαλάει τα παπούτσα του, δεν ξοδεύει για να ρούχα, βενζίνες και τα λοιπά. Δεν έχει λοιπά. Και έτσι λοιπόν απασχολεί την επιτροπή του Γερμανικού Κοινοβουλίου έκθεση πρόσφατη της Deutsche Bank, την οποία έχω, και απορώ πώς μια οικονομία με τόσες καινοτόμες βεβαίως παραγωγικές δυνατότητες να εξηγείται οι τηλεργαζόμενοι να αμείβονται λιγότερο και να φορολογούνται περισσότερο. Άρα λοιπόν λέω στον κύριο Δαβέτα, που στο ίδιο μήκος σκεφτόμαστε και εκεί εσείς κύριε Καλόγυρε με τις ευαισθησίες σας, ξέρω τις έχω πάλι επισημάνει, ότι δηλαδή 7 κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ετοιμάζουν νέο εργασιακό τοπίο. Αλλά οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, ο κύριος Δαβέτας τα ξέρει, τα παρακολουθεί, είναι δεδομένες. Άρα και στην ανεργία θα έχουμε εκπλήξεις αρνητικές, αλλά και σε άλλα ζητήματα, κύριε Καλόγυρε, κατά τη δική μας μελέτη και βεβαίως επιστημονική πάντα άποψη. Κύριε καθηγητά, το τελευταίο μου ερώτημα έχει να κάνει με τις συντάξεις. Καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέρονται μας είπατε. Που με τιμήσατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μας η τιμή. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση, κύριε καθηγητά. Τα καλύτερα εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, αυτά από τα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε τον κύριο Μητρόπουλο. Ένα πολύ σύντομο επίλογο και από εσάς, κύριε καθηγητά, κύριε Δαβέτα, για να μπορώ κλείσουμε. Μπορώ να κάνω και με αυτό επίλογο. Βεβαίως, με τα βιβλία λοιπόν, σας. Καταρχήν, θέλω να τα δείξω. Είναι δύο βιβλία. Το ένα είναι το πρώτο στην Ελλάδα, αυτό. Να αυτό διαβάσουμε μάλλον τον τίτλο. Ναι, είναι η μικρή ιστορία της μόδας. Δεν υπάρχει ιστορία της μόδας. Αντιμετωπίζουμε τη μόδα σαν ένα ευτελές στην Ελλάδα, ενώ πρόκειται για κάτι το οποίο έχει μια ολόκληρη ιστορία του ενδύματος. Και είναι το πρώτο βιβλίο, δεν υπάρχει βιβλιογραφία καμία. Το θεωρούσα λοιπόν χρήσιμο ότι έλειπε από την αγορά γνώσης των συμπατριωτών μου. Αυτό βγαίνει στις εκδόσεις Διόπτρα. Βγήκε εδώ και 2 μέρες. Καλή επιτυχία, κύριε Ευχαριστώ. Καθηγητά. Και το άλλο είναι «Μικρή ιστορία της μοντέρνας τέχνης». Ένα βιβλίο το οποίο επίσης είναι, όπως και η μόδα, γραμμένο σε λαϊκή γλώσσα, ώστε ο κάθε άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε, χωρίς να έχει γνώσεις για την τέχνη, να μπορεί να καταλάβει τι είναι η μοντέρνα τέχνη που ακούμε, για να μπορέσει έτσι να εκλαϊκευτεί η γνώση και να υπάρξει εκδημοκρατισμός του πολιτισμού και της γνώσης. Θα το εκδώσετε και στα γαλλικά? Αυτό ναι, είναι για πρώτη φορά που τα βγάζω στα ελληνικά, ενώ συνήθως τα βγάζω πάντα στα γαλλικά και μετά στα ελληνικά. Αυτή τη φορά άλλαξα, βγαίνουν στα ελληνικά και μετά θα πάνε μοιραία και στη Γαλλία. Καλή επιτυχία, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά, θα τα ξαναπούμε πάλι μετά το Πάσχα, γιατί